Λοιπόν, επειδή λέμε από την έναρξη της εκπομπής για τα του καιρού και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έχουμε εδώ την κυρία του καιρού. Ματίνα Μπέρου, καλώς την, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, χθες ο καύσωνας πλέον έδωσε υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, να δούμε τις μέγιστες χθεσινές. Ελαφωνής Ιχανίων, 44,2. Άλια. Έφτασε, ναι. Πετροκεφάλι Μυρών, 44,1. Παρόμοια. Α, Σίβα, την Ηρακλείου. Κρήτη χτύπησε χθες. Ενώ δεν το είχαμε στους χάρτες, Γιάννη, την Κρήτη. Είχαμε την κεντρική Ελλάδα. Ναι. Παρ' όλα αυτά έδωσε υψηλές θερμοκρασίες στην Κρήτη. Ναι, άλλαξε κάπως ο άνεμος και μας έφερε πιο... Μας. Τους έφερε, μακάρι να ήμουν κι εγώ εκεί. Πιο υψηλές θερμοκρασίες. Σίβα, Ηρακλείου, λοιπόν, 43,8. Και ακολουθεί ο Λέντας Ηρακλείους, στους 42,8. Η Μεγαλόπολη 42,3 και η Πλώρα Ηρακλείου 42,2. Δηλαδή και στην Πελοπόννησο είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Ωραία. Πάμε να δούμε από σήμερα τι μας περιμένει. Έτσι. Τώρα, σήμερα υποχωρεί ο καύσωνας στα ανατολικά και τα βόρεια. Το Μελτέμι θα κρατήσει εκεί τη θερμοκρασία στους 36 με 39 βαθμούς. Ενώ υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να έχουμε στη δυτική στερεά Ελλάδα μέχρι 40 βαθμούς σήμερα. Α, θα φτάσει 40 στη δυτική Ελλάδα, Γρήνιο, ναι. Προς τα εκεί, έτσι. Ναι, ναι, σωστά. Στην Αττική μέχρι 38 σήμερα. 38, εντάξει, δεν το λες και χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά τουλάχιστον. Καλά, είναι για καλοκαίρι. Αυτό το βορειαδάκι θα υπάρχει, θα εξακολουθεί μέχρι την Τετάρτη. Θα εξακολουθεί μέχρι την Τετάρτη, αυτό είναι το χαρακτηριστικό, το Μελτέμι δηλαδή. Δεν πάμε να δούμε. Έτσι. Εντάξει. Και είναι και επικίνδυνο κιόλας. Είναι επικίνδυνο για πυρκαγιές, θα πρέπει να προσέχουμε φυσικά. Μάλιστα. Να δούμε πιο αναλυτικά τώρα αύριο τι θα γίνει. Θα έχουμε αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα, δεν βλέπουμε τίποτα. Ίσως έχει λίγη συννεφιά στη Μακεδονία, εκεί στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6, τοπικά θα φτάνει τα 7 μποφόρ. Και αυτό είναι το επικίνδυνο, έτσι, Μελτέμι, για τις φωτιές. Ναι, αλλά αυτό δίνει και τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Σωστά. Στις περιοχές αυτές. Δηλαδή, τώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στα ανατολικά, θα φτάνει στα υπηρετικά τους 36 μέχρι 39 βαθμούς, στη Δυτική Ελλάδα, όπως είπαμε, θα ανέβει η θερμοκρασία, θα έχουμε μέχρι 41 βαθμούς. Στο Ιόνιο, στα νησιά του Ιωνίου 38 με 39. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη Νότια Κρήτη, θερμοκρασίες μέχρι 36 με 38, κάπου εκεί. Και την Τρίτη πάλι έθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι πάλι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στο Αιγαίο θα φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ, όπως είδαμε. Και σήμερα και αύριο. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, δηλαδή στα υπηρετικά θα φτάνει τους 39 με 40 βαθμούς, στη Δυτική Ελλάδα μέχρι 41. Και να δούμε τώρα την Τετάρτη, συνεχίζονται οι βοριάδες, 3 με 4 τοπικά 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 4 με 6 και 5 με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Δηλαδή, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα εκεί και ανατολικά της Κρήτης. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι μέχρι την Τετάρτη. Για να δούμε τώρα Πέμπτη τι γίνεται. Η θερμοκρασία πάλι στα ίδια επίπεδα την Τετάρτη, μέχρι εκεί. Υψηλότερες δηλαδή στη Δυτική Ελλάδα. Πάντως, κοίτα, μέχρι στιγμής αυτό που μας δείχνεις δεν είναι ότι πέφτει και η θερμοκρασία. 40-41 θα έχουν στη Δυτική Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή, απέσει ένα βαθμό, δύο. Αυτή είναι η διαφορά από τους αέριδες. Καλά, δεν είπαμε ότι θα βάλουμε και ζακέτα. Ναι, όχι, γιατί λέμε πέφτει η θερμοκρασία και ξανάρχεται. Εδώ 41 θα έχει. Η θερμοκρασία πέφτει στα ανατολικά και τα βόρεια λόγω του Μελτεμιού. Θα πάμε Πέμπτη τώρα για να δούμε την Πέμπτη. Την Πέμπτη ανεβαίνει λοιπόν η θερμοκρασία. Στα υπηρετικά θα φτάνει τους 41 με 42, τοπικά μέχρι 43. Στα νησιά του Ιωνίου μέχρι 39-40. Και στα νησιά του Αιγαίου από 35 μέχρι 38 βαθμούς. Και φλερτάρει ξανά το 40 και η Αττική από ό,τι βλέπουμε, έτσι. Το φλερτάρει. Και αυτό θα κρατήσει μέχρι πότε, αυτό το δεύτερο κύμα θα πάει μέχρι Σαββατοκύριακο. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Αλλά αυτά θα φανούν τις επόμενες μέρες καλύτερα. Εντάξει, μάλιστα. Τώρα συνηθίσαμε, δεν μας κάνει εντύπωση. Ναι, σωστά. Μπορεί να μας λείψει κιόλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Ελπίζουμε να μας δροσίσει το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα σε έχουμε, να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε. Να σε καλά.